Τον Τηλέμαχο Κάνθο, τον εκλεκτό καλλιτέχνη και άνθρωπο, θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη. Περάσαμε μαζί τα σπουδαστικά μας χρόνια στο εργαστήριο χαρακτικής του Γιάννη Κεφαλινού, όπου συζητούσαμε τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες και λέγαμε διάφορα αστεία της ηλικίας μας. Εκείνος πάντα γελαστός, με το μιλίχιο ύφος του, δεν τον θυμάμαι ποτέ θυμωμένο, μου έλεγε διάφορες ιστορίες με το κυπριακό ιδίωμα που μου άρεσε να ακούω, έστω και αν πολλές φορές δεν καταλάβαινα τι έλεγε και χρειαζόταν επεξηγήσεις. Ο Κάνθος, με αγάπη, αφοσιωμένος στην τέχνη του, προσπαθούσε χωρίς να θέλει να εντυπωσιάσει, να εκφράσει με ειλικρίνεια και ακρίβεια αυτό που αισθανόταν. Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 1995. Ο Κύπριος ζωγράφος και χαράκτης Τηλέμαχος Κάνθος γεννήθηκε σαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου του 1910, στο χωριό Άλωνα. Έχει καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν ζωγράφος της Κύπρου, του τοπίου και των ανθρώπων της και θεωρείται ένας από τους πατέρες της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Στη μεγάλη καλλιτεχνική του πορεία ασχολήθηκε με διάφορα εικαστικά είδη, όπως το σχέδιο, την υδατογραφία, την ελαιογραφία και τη χαρακτική. Ο Κάνθος αγαπούσε ιδιαίτερα τη φύση και την τοπογραφία και η αφετηρία των προσωπικών του αναζητήσεων αποτέλεσε η τοπιογραφική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Στην συνέχεια μελέτησε τους ιμπρεσιονιστές, τους μεταϊμπρεσιονιστές και κυρίως τον Σεζάν. Το έργο του είναι ολοκληρωτικά εμπνευσμένο από τα τοπία και τους ανθρώπους της Κύπρου και τα σχέδιά του χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ευαισθησία. Η Λεβέντιος Πινακοθήκη έχει στις συλλογές της ένα σημαντικό και αξιόλογο αριθμό έργων του μεγάλου αυτού Κύπριου ζωγράφου. Για την επέτειο των γενεθλίων του επιλέξαμε το έργο «Γυναίκα με τις Αίγες στην Κίτρινη Φρακτή» 1965, Λάδισε Μουσαμά, από την Κυπριακή Συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης.